Χρήσιμες πληροφορίες για τους γονείς. Πληροφορίες που πολλοί δεν τις ξέρουμε και καλό είναι να είμαστε ενήμεροι για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδάκι μας. Καλημερίζουμε την κυρία Εύη Βασιλιάδου, είναι χειρουργός παιδών στο Μητέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Βασιλιάδου. Ευχαριστούμε καλή πολύ. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Και σε εσάς, καλή χρονιά. Τα καλύτερα. Βουβονοκύλι στα παιδάκια. Το διάβαζα, το λέγαμε και στο διάλειμμα. Δεν ήξερα ότι τα παιδάκια κάνουν βουβονοκύλι. Να εξηγήσουμε καταρχάς τι είναι η βουβονοκύλι και πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου έχει κύλι. Η βουβονοκύλη είναι μια πολύ συχνή πάθηση για τα παιδιά, χειρουργική. Ένα στα 20 παιδάκια μπορεί να εμφανίσει βουβονοκύλη και το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά πολύ όταν το παιδάκι μας είναι πρόωρο. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε και σε ποσοστό που αγγίζεται στο 1 στα 3 παιδάκια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ συχνή. Μεγάλη συχνότητα. Είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή σε ηλικία πόσο θα πει. Μπορεί να το εμφανίσει σε οποιαδήποτε ηλικία. Α, από τις πρώτες ώρες ζωής. Και νεογέννητα δηλαδή. Και από τις πρώτες ώρες μπορεί να εμφανιστεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι μια συγγενής πάθηση, δηλαδή γεννιέται με αυτή την πάθηση. Okay. Είναι μια ανομαλία, να το πούμε σε εισαγωγικά ανομαλία, που γίνεται κατά τη διάπλαση. Όταν το παιδί διαπλάθεται μέσα στην κοιλιά της μαμάς του, δημιουργείται ένα κανάλι, το βουβονικό κανάλι, μέσα από το οποίο στα αγοράκια κατεβαίνουν οι όρχες και στα κοριτσάκια βρίσκεται ο στρογγύλος σύνδεσμος της μήτρας. Αυτό φυσιολογικά οφείλει κατά τη γέννηση να κλείσει. Αν για οποιοδήποτε λόγο που είναι άγνωστο σε εμάς, δεν ξέρει κανείς το γιατί γίνεται, δεν κλείσει, τότε εμφανίζεται η βουβονοκύλη. Άρα μας εξηγείτε και πώς γίνεται, πώς σχηματίζεται, από πού προέρχεται. Okay. Μου φαίνεται στο μυαλό τώρα αυτό που ακούγαμε και από παλιότερες μανάδες που λέγανε μην αφήνεις το παιδί να κλάψει γιατί θα κάνει κύλι. Αυτό είναι μύθος ή αλήθεια? Είναι ο μεγαλύτερος μύθος που υπάρχει, γιατί όπως είπαμε, η βουβονοκύλη είναι συγγενής. Το παιδί γεννιέται με αυτό. Το έχει. Το έχει. Το κλάμα είναι αφορμή. Αφορμή θα δοθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Αν το έχει και κλάψει, δεν μπορεί να σπάσει αυτό που λένε πάλι. Ή να το εκδηλώσει, ναι. Ενώ μέχρι τότε δεν. Θα το εκδηλώσει. Αλλά αν δεν κλάψει, πιο μετά θα σηκωθεί να περπατήσει. Θα κάνει με οποιαδήποτε προσπάθεια. Αυξάνει την πίεση μέσα στην κοιλιά, αυτό εκδηλώνεται. Άρα πάλι τότε θα φανεί. Δεν είναι. Άρα αν υπάρχει, αυτό θα εκδηλωθεί. Μάλιστα, δεν υπάρχει αυτό. Είναι καλύτερα να εκδηλωθεί. Είναι γονιδιακό, λέει ο Βασίλης. Όχι. Όχι. Δεν έχει. Υπάρχει μια μικρή προδιάθεση, αλλά όχι απόλυτη. Και πώς αντιμετωπίζεται? Αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Είναι ένα απλό χειρουργείο. Ένα χειρουργείο για τους γονείς ειδικά δεν είναι ποτέ απλό. Τίποτα. Είναι... Και γρατζουνιά να έχει το παιδί για το γονέα δεν είναι απλό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ψυχοφθόρο για τον γονιό, αλλά σαν χειρουργείο είναι απλό. Φτάνει να αντιμετωπιστεί σωστά σε οργανωμένο κέντρο από παιδοχειρουργούς που ξέρουν τη δουλειά τους. Ομάδα σωστή, νοσοκομείο σωστή ομάδα, σωστό. Νοσοκομείο σωστό, με σωστό αναισθησιολόγο γιατί γίνεται με αναισθησία. Εκεί και αν ο γονέας μετά τρελαίνεται. Ακριβώς. Αυτός είναι ο φόβος. Είναι οι κίνδυνοι? Η κίνδυνη είναι η περίσφυξη, δηλαδή όταν η κύλη βγει έξω, η κύλη συνήθως περιεχόμενο μέσα έχει είτε έντερο είτε στα κορίτσια οθήκη. Οπότε με την πίεση που βγαίνει προς τα έξω, αυτό αν στραγγαλιστεί, για οποιοδήποτε λόγο δηλαδή δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω στην κοιλιά, έχουμε επιπτώσεις στην αιμάτωση αυτού που είναι μέσα, ό,τι είναι μέσα στην εκάστοτε περίπτωση. Οπότε αυτό μπορεί να καταλήξει και σε τραγικά. Τι λέτε τώρα, για να μην γίνει αυτό, τι κάνουμε? Για να μην γίνει αυτά, κανονίζουμε το συντομότερο δυνατό, το ταχύτερο, το χειρουργείο. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι υπάρχει κύλη, και όπως είναι κάτι το οποίο θα το δουν οι γονείς. Δηλαδή θα δουν ότι υπάρχει ένα φουσκωματάκι εκεί στην περιοχή, θα το καταλάβουν. Με το άνοιγμα της πάνας συνήθως λένε το παιδί μου έχει ένα φούσκωμα. Και παίρνουν στον παιδίατρο και ο παιδοχειρουργός το επιβεβαιώνει. Μας τα είπατε εξαιρετικά απλά. Νομίζω ότι ο κάθε γονιός το κατάλαβε, κύριε Βασιλιάδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.